Φίλες, φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό Χάριν Εφωνίας κάνουμε αφιέρωμα στα τραγούδια γραμμοφώνου που έγραψε ο Βασίλης ο Τσιτσάνης στους δίσκους 78 στροφών. Γι' αυτό και το γραμμόφωνο στην εκπομπή. Ο Βαγγέλης Ράνιος στη κιθάρα, στο κιθαρόνι μάλλον ελληνικής κατασκευής του Απόστολου Κακριδόνη. Ο Σταμάτης ο Χρήστου, ο Γιώργος ο Μπαϊρακτάρης θα μας τραγουδήσει και θα παίξει μπουζούκι ο Σπύρος ο Παπαδήμας. Η εξαιρετική Βιολέτα Ίκαρη και στην κουβέντα θα έχουμε με τον Γιώργο Τσάμπρα. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα. Που είναι ένας δημοσιογράφος που εκτιμώ ιδιαίτερα και γνώστης πολύ όλων αυτών των πολύ ωραίων ιστοριών που θα πούμε στη σημερινή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση, γιατί αυτά τα τραγούδια στις μέρες μας, ενώ είναι τόσο φτωχικά γραμμένα όλοι μαζί σε ένα μικρόφωνο, ας πούμε, με scratch, χωρίς να έχουν τις σημερινές τεχνολογίες, ας πούμε, του ήχου, ακούγονται τόσο ζεστά και τόσο όμορφα. Για να πούμε όλη την αλήθεια, εγώ νομίζω ότι τα τραγούδια αυτά πέρασαν στα επόμενα χρόνια, κυρίως γιατί ξανατραγουδήθηκαν. Δηλαδή, πολύ λίγα είναι τα τραγούδια που δεν ξανατραγουδήθηκαν στα χρόνια του 60 για πρώτη φορά, στα χρόνια του 70 μετά και στα νεότερα χρόνια και έμειναν γνωστά. Δηλαδή, αν θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που δεν είχε εκτέλεση το 60 και έγινε στα πολύ νεότερα χρόνια γνωστό, θα τα ακούσουμε νομίζω και παρακάτω, είναι τα Μπερμπάντικα τα Νιάτα. Ναι. Τα περισσότερα από τα τραγούδια λοιπόν αυτά ξαναπέρασαν στις νεότερες γενιές επειδή ξανατραγουδήθηκαν. Έλα όμως που ας πούμε το τραγούδι, τα τραγούδια που λέει Γιώργα Κοπούλου ή ο Τσαουσάκης, ίσως εμένα που είμαι πιο μέσα σε αυτό το πράγμα, μου βγάζουν πιο πολύ αλήθεια από τις δεύτερες εκτελέσεις. Για να σου ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα να λέω, πηγαίνοντας μέσα από τις νεότερες εκτελέσεις στις παλιές, βλέπουμε ακριβώς αυτό που συνέβαινε τότε που ηχογραφούνταν όλα αυτά. Ήταν μια εποχή που δεν ήταν πολλές ηχογραφήσεις, τα τραγούδια τα έψαχναν περισσότερο, γι' αυτά αποφάσιζαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν φοβερό μουσικό αυτή και γνώσεις και έτσι ό,τι έχει καταγραφεί στις 78 στροφές, έχω την εντύπωση ότι είναι το πιο σπουδαίο μουσικά που έχουμε στην ιστορία της ελληνικής ηχογραφίας. Να πούμε έτσι για την ιστορία ότι ο Τσιτσάνης πριν τον πόλεμο έγραψε 85 περίπου τραγούδια. 105 τραγούδια έχει γραφήσει ο Τσιτσάνης πριν τον πόλεμο, μέσα στα τρία χρόνια που μεσολάβησαν, δηλαδή από το 36 που μπαίνει στη ηχογραφία μέχρι το 40 που κλείνει τα εργοστάσια. Λίγο ιστορικά τα πράγματα. Ο Τσιτσάνης γεννιέται στα Τρίκαλα, είναι φτωχό παιδί, έτσι. Και κατεβαίνει το 36 νομίζω στην Αθήνα να σπουδάσει δικηγόρος. Αρχές του 36 μπαίνει στη ηχογραφία. Και έχει κατέβει λίγο νωρίτερα. Και τα πρώτα του τραγούδια τα ηχογραφεί εκείνη την εποχή. Το πρώτο μάλιστα που παίζει είναι το Σιγά καλέ μου την άμαξα με τον Περδικόπουλο που τον οδηγεί και όλα στα στούντιο. Ο Περδικόπουλος να πούμε ότι είναι ένας δημοτικός τραγουδιστής. Ένας τραγουδιστής με ειδικότητα τα Καλαματιανά όπως λέει και ο ίδιος ο Τσιτσάνης. Α, είναι αυτό το πρώτο που παίζει σαν μπουζουξής. Ναι, σιγά την άμαξα. Αλλά γράφει ένα τραγούδι για μια άλλη δημοτική τραγουδίστρια, τη Μητάκη. Τη Γεωργία Μητάκη, το Σένα τα και μπουκάρανε. Ναι. Που κάνει και να είναι πολύ ωραίο Μανέι Μητάκη στο τέλος. Ωραία. Μεγάλη του επιτυχία βέβαια, η πρώτη, είναι τέλη πια του 38 η Αρχόντισσα. Η Αρχόντισσα, ναι. Που ουσιαστικά καθορίζει και τα πράγματα από εκεί και κάτω. Δηλαδή έχει ήδη επέλθει λογοκρισία μεταξά, τα θέματα περιορίζονται και βγαίνει ο Τσιτσάνης, έχει βγει λίγο νωρίτερα από τον Παπαϊωάννου βέβαια με τη Φαλεριώτησα, αλλά με τον Τσιτσάνη καθιερώνεται πια αυτή η φόρμα κανταδόρικου ερωτικού τραγουδιού που για τα επόμενα χρόνια θα... Θέλω να σε ρωτήσω, πριν τον πόλεμο λοιπόν είναι 25 χρονών πάνω κάτω. Πίστευε ο Τσιτσάνης με την Αρχόντισσα ότι θα έφερνε επανάσταση και θα άλλαζε όλο το τοπίο της ελληνικής μουσικής? Αυτά τα πράγματα δεν νομίζω ότι γίνονται σκόπιμα ποτέ ή όταν ξεκινούν για να γίνουν σκόπιμα συνήθως δεν πετυχαίνουν κιόλας. Ο Τσιτσάνης ξεκίνησε με τη φόρα ενός νέου ανθρώπου, εγώ πιστεύω, να βγάλει αυτό που είχε μέσα του. Εκείνη την εποχή λειτουργούσε όπως λειτουργούμε και εμείς τώρα πιστεύω απέναντι στα δεδομένα που έχουμε ο καθένας στο χώρο του. Ηχογράφησε λοιπόν αυτά τα τραγούδια που έτυχε μετά να αντιμετωπιστούν αλλιώς. Μάλιστα νομίζω ότι αυτή η αντιμετώπιση στον Τσιτσάνη ήρθε πολύ γρήγορα αμέσως μετά τον πόλεμο.
τότε με την αναγνώριση. Αναγνωρίστηκε γρήγορα μετά τον πόλεμο. Ναι. Αρχίζει να περνάει και στον χώρο της διανόησης πια. Και να συγκεντρώνει με την Ίνου στα χρόνια εκείνα ένα άλλο κοινό που δεν ήταν εκείνο που τον έβλεπε ίσως πριν τον πόλεμο. Βέβαια και πριν τον πόλεμο, λέει ο Ζαμπέτας, εγώ ήμουν 13 χρονών, λέει, εκεί στη γειτονιά μας και εμφανιζόταν ο Τσιτσάνης στο κέντρο Μπιζέλια. Και κάποια στιγμή ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη δύο κούρσες και ρωτούσαν πού εμφανίζεται ο Τσιτσάνης. Και λέει ο Ζαμπέτας, είναι, λέει, σαν να παίρνεις το αεροπλάνο να πηγαίνεις στην Αυστραλία για να πιεις καφέ στις μέρες μας. Δηλαδή θέλει να πει πόσο δυνατός, πόση δύναμη και φήμη είχε ο Τσιτσάνης και πριν τον πόλεμο. Μα όταν μέσα σε 3 χρόνια έχει συγχωρεφήσει 105 τραγούδια, καταλαβαίνεις τι σήμα είναι αυτό για την αγορά της εποχής. Μιλάμε για μια εποχή που τα γραμμόφωνα πώς ανάταν στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν ήταν και τόσο διάσημο είδος ακόμα και ραδιόφωνο δεν υπάρχει. Ο κινηματογράφος είναι στα σπάργανα. Δεν υπήρχε συμβόλαιο τότε. Κάπου διάβασα ότι υπήρχε συμβόλαιο για τον κάθε συνθέτη. Ορισμένος αριθμός τραγουδιών, 8 νομίζω, 8 πλάκες, 78 άρες, δηλαδή 16 τραγούδια σε κάθε εταιρεία. Νομίζω ότι τέτοια συμβόλαια υπήρξαν κυρίως μετά τον πόλεμο, όταν αρχίζει να γίνεται το πράγμα λίγο πιο εμπορικό. Και γι' αυτό έχουμε και εκείνο το φαινόμενο πολλά τραγούδια από τους κορυφαίους να χρεώνονται στο όνομα του ενός ή του άλλου, ενώ ουσιαστικά είναι συνεργασίες. Ο Βίρβος, ας πούμε, έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ότι είναι τραγούδια του που είναι στο όνομά του, ενώ εκείνος δεν πολύ έγραφε μουσικές, είναι γνωστό. Όπως και ανάποδα, είναι τραγούδια στο όνομα του Καλδάρα, που η στίχη πιθανόν να είναι του Βίρβου. Για πρώτο τραγούδι έχουμε διαλέξει ένα τραγούδι που έγινε με μεγάλη επιτυχία με την πόλη πάνω, αλλά είναι αυτή η μαγεία της πρώτης εκτέλεσης που έλεγα εγώ πριν με το Στράτο Μπαγιουμτζή, το μεγαλύτερο προπολεμικό τραγουδιστή. Είναι αρκετά διαφορετικό το τραγούδι, όπως έγινε αργότερα με την πόλη Πάνου. Ηχογραφήθηκε και με το Πιθηκότσι λίγο πριν την πόλη Πάνου, περίπου σε αυτή τη μορφή που το είπε και ο Στράτος Μπαγιουμτζής. Είναι όμως ένα από τα πολύ νεανικά τραγούδια του Τσιτσάνη, γραμμένο από ό,τι λέγεται μόλις τελείωσε το γυμνάσιο. Ήταν ερωτευμένος με μια πλούσια τρικαλινή. Ερωτευμένος, λέει, με μια κόρη μεγαλοδικηγόρου στα Τρίκαλα, αλλά εκείνος φτωχός και άνεργος δεν μπορούσε να την δελεάσει. Ξέρεις, αυτές οι τοπικές κοινωνίες έχουν και τις δικές τους δυσκολίες και το κατέγραψε στο συγκεκριμένο τραγούδι. Μάλιστα, υπάρχει, αν θέλεις, και ένας μύθος που λέει ότι κάποτε η ίδια αυτή η κοπέλα τον επισκέφθηκε στο κέντρο, στο Χάραμα. Αφού έγινε φίρμα. Ναι. Και τότε ο Τσιτσάνης έγραψε ένα άλλο τραγούδι που λέει στην απάνω-πάνω σκάλα της ζωής. Δεν θυμάμαι το στίχο τώρα. Αν γουστάρεις να έρθεις να με βρεις, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Το έχει πει με τη Λαμπράκη. Φοβερές ιστορίες τώρα αυτές. Εμείς θα το ακούσουμε με τη φωνή του εξαιρετικού Σπύρου Παπαδήμα. Μες στην πολύ σκοτούρα μου. Γιατί να σε γνωρίσω, λέω και λέγω μυστικά για σένα, ναι, γιατί να σ' αγαπήσω, λέω και λέγω μυστικά για σένα, ναι, γιατί να σ' αγαπήσω. Πως πια δεν με γνωρίζεις, αφού η καρδιά μου εμπόνεσαι για σένα, ναι, γιατί με βασανίζεις.
καρδιά μου εμπόνεσαι για σένα, ναι, γιατί με φασανίζει. Αφιέρωμα στα τραγούδια 78 στροφών που ηχογράφησε ο Βασίλης Τσιτσάνης. Και να πούμε για την ιστορία ότι αυτά είναι 360 τραγούδια στους 78, 130 στους 45, στα 45 για τα μικρά δηλαδή δισκάκια, και 39 στους δίσκους 33 και 1 τρίτων στροφών. Συνολικά τα τραγούδια του Τσιτσάνη πρέπει να είναι περίπου 650. Εγώ δεν διακινδυνεύω ακριβή αριθμό ποτέ, να σου πω την αλήθεια, γιατί πιστεύω ότι πάντα κάτι μας ξεφεύγει ή κάτι χρεώνεται αλλού. Και έτσι αφήνω τα νούμερα λίγο να... Ο Τσιτσάνης λοιπόν στις 78 στροφές σαφώς έχει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι σε αυτά τα τραγούδια είναι και τα περισσότερα γνωστά τραγούδια του Τσιτσάνη. 600 βέβαια, τραγούδια, αλλά με πολλές επιτυχίες, πάνω από 300-400 επιτυχίες ας πούμε. Αρκεί να σου πω το εξής, ότι για να δούμε και γιατί μιλάμε ακριβώς, το 40% αυτών των τραγουδιών στις 78 στροφές είναι ηχογραφημένα μεταξύ 1946-1950. Είναι τραγούδια μιας πενταετίας που προφανώς ο Τσιτσάνης τα έχει γράψει νωρίτερα, στην κατοχή που δεν υπάρχει δισκογραφία. Και μέσα σε αυτή την πενταετία είναι το μεγαλύτερο μέρος των πολύ γνωστών τραγουδιών του Τσιτσάνη. Δηλαδή, Συνεφιασμένη Κυριακή, Παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι, Αραπίνες, Αχάριστη, Όμορφη Θεσσαλονίκη, Όταν πήρες την ταβέρνα. Όλα αυτά τα πολύ γνωστά τραγούδια είναι μιας πενταετίας ηχογραφήσεις. Βέβαια, τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο θέλουν να φαίνονται. Δηλαδή, ο Τσιτσάνης με τον Τζανάκα και τον Απόστολο Καλδάρα, το 39 όταν απολύθηκε από Φαντάρος, εμφανίζεται και σε κακόφημα μαγαζιά, όπως του δολοφόνου του Κέρκυρα στην Οδό Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη, που είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Πέφτουν και πιστολιές, γίνονται και τέτοιες καταστάσεις. Φυσικότατα, μα δεν είπε κανείς ότι είναι σπαρμένος με άνθη ο χώρος του λαϊκού τραγουδιού. Πάντα υπήρχαν αυτά και πάντα ένας νέος μουσικός ή μέσα σε αντίξωες συνθήκες, όπως είναι αυτές της κατοχής, θα περάσει και από πράγματα που σε άλλες περιπτώσεις δεν έλειπε καν. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι ο Τσιτσάνης πέρασε ακόμα και δύσκολες συνθήκες, ακόμα και τα τελευταία του χρόνια. Δεν ήταν μέσα στις πρώτες επιλογές της διανόησης που τα κάνει στα χρόνια του 60 και του 70. Ναι, θα πούμε ότι το 80, δηλαδή 4 χρόνια πριν πεθάνει, αναγκάζεται και κάνει μια μεταγραφή και γράφει τραγούδια για την εταιρεία Venus. Δεν είναι ακριβώς μεταγραφή. Έχει πάρει ένα απαλλακτικό από την εταιρεία Columbia που έχει βγάλει το μεγαλύτερο μέρος των δίσκων του. Έρχεται κάποιος μουσικολόγος από την UNESCO για να τον καταγράψει ζωντανά. Του Τσιτσάνη δεν του πολύ αρέσει κιόλας αυτό, γιατί το θεωρεί σαν παλιό τρόπο. Ναι. Αλλά τελικά ηχογραφείται αυτό το υλικό. Ναι. Μάλιστα ηχογραφείται στην κουζίνα του Χαράματος σε μια νύχτα το μεγαλύτερο μέρος. Αναζητάτε εταιρεία για να εκδοθεί, αλλά μάλλον δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Και έτσι εκδίδεται στη Venus Gina, μια από τις πολύ μικρές εταιρείες ομόνιες εκείνη την εποχή. Και λίγο μετά ο Τσιτσάνης ηχογραφεί στη Venus Gina και τον τελευταίο του δίσκο στο στούντιο, τη Λιτανία, όπου γράφει τα τραγούδια, τα χασικλίδικα που για πρώτη φορά περνάνε χωρίς λογοκρισία και κάποια καινούργια. Πάντως γενικά, τότε, ενώ πριν τον πόλεμο
οι περισσότεροι ρεμπέτες γράφαν χασικλίδικα τραγούδια. Ο Βασίλης Τσιτσάνης δεν έχει πολλά χασικλίδικα τραγούδια εκείνη την περίοδο. Ο Τσιτσάνης, η παρουσία του Τσιτσάνη σχεδόν συμπίπτει με την παρουσία της Λογοκρισίας. 37 ξεκινάει η Λογοκρισία. Μάλιστα μπορώ να σου πω ότι υπήρχε και μια αντίληψη λίγο τότε ότι η έλευση της Λογοκρισίας καθάρισε θεματολογικά το τραγούδι. Ναι. Βέβαια, είναι ένας πολύ μεγάλος μύθος αυτός με τα χασικλίδικα. Πιστεύω ότι συντηρήθηκε περισσότερο γιατί ήταν ένα εύκολο όπλο εναντίον του λαϊκού τραγουδιού. Δεν είναι τόσο πολλά τα χασικλίδικα γενικότερα. Βέβαια, ο ίδιος ήταν και κατά αυτού. Όπως επίσης. Προσπαθούσε, είχε μεράκι και καημό που δεν μπορούσε να το κόψει στον κολλητό του φίλο, τον Παπαϊωάννου, ας πούμε. Καλά, αυτά είναι οι δύο όμορφες ιστορίες που εγώ τις ακούω μεταξύ μύθου και πραγματικότητας. Δεν ξέρω τι ισχύει ακριβώς. Πάντως, νομίζω ότι και τα χασικλίδικα τραγούδια του Τσιτσάνη που γίνανε γνωστά αμέσως μετά τον πόλεμο, ας πούμε, όσα έβγαλε, ή ξέρω εγώ τα αυτά που ηχογραφήθηκαν στο τέλος, η Λιτανία κλπ. Κλπ. Γίνονταν περισσότερο για το θόρυβο που δημιουργούσαν παρά γιατί υπήρχε πραγματική εκφραστική ανάγκη. Μάλιστα. Πάντως, γενικά, μέχρι το 46 που μένει μόνιμα, έρχεται μόνιμα από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, από το 38 μέχρι το 46 πηγαίνω έρχεται μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μάλλον είναι επειδή... Στην κατοχή ζει κυρίως Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα του είναι από εκεί, η ζωή. Στην κατοχή ζει κυρίως στην Θεσσαλονίκη και έρχεται στην Αθήνα μετά την απελευθέρωση όταν ανοίγουν τα εργοστάσια δίσκων, καλοκαίρι του 46. Μάλιστα. Είναι παρτενέρ με τη Μαρή Κανίνου για πόσα χρόνια? Δεν είναι πολλά. Απλώς ήταν πολύ ισχυρός αυτός ο μύθος και όλο το παρασκήνιο που, ο έρωτας, μάλλον, που κουβάλησε. Έτσι. Όπως έλεγε η αγαπημένη μου Βαγγελιό Μαργαρόνη, βαρέθηκε, λέει, να τη ρωτάνε μονίμως τι σχέση είχε ο Τσιτσάνης με την Νίνου και εκείνη να επιμένει να μην απαντάει και να λέει το κλασικό εκείνο ότι, ξέρετε, εγώ πλάτη ήμουνα στο πάλκο με το πιάνο, δεν έβλεπα. Πάντως, το Μάρτιο του 45 της δίνει ένα τραγούδι που θα μας το τραγουδήσει η Βιολέτα Ίκαρη. Κάνω λάθος. Το 54, το διάβασα ανάποδα. με εκπλήσεις, Γιώργο, τα θυμάσαι όλα. Θυμάσαι και το μήνα? Όχι. Λοιπόν, της δίνει ένα τραγούδι που λέει «Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα». Μπαίνει στο στούντιο να το τραγουδήσει η Μαρή Κανίνου, βάζει τα κλάματα γιατί καταλαβαίνει ότι έρχεται το τέλος, είχε και προβλήματα υγείας. Απισμώνει όμως και μπαίνει μέσα και το τραγουδάει μία και έξω. Χωρίς διορθώσεις, χωρίς τίποτα. Σου είπα, εγώ αυτές τις ιστορίες τις δέχομαι πάντα μεταξύ μύθου και πραγματικότητας. Όντως το τραγούδι είναι τραγούδι. Να πούμε ότι αυτές οι ιστορίες είναι στο βιβλίο του... Μα υπάρχουν σε πάρα πολλά βιβλία. Ο Τσιτσάνης είναι αυτός που προκάλεσε τη μεγαλύτερη βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά τους Έλληνες δημιουργούς. Υπάρχουν άπειρα βιβλία και κάποια πιο καλογραμμένα, κάποια λιγότερο. Πάντως, μπορώ να σου πω έτσι πολύ εύκολα τουλάχιστον 20-25 βιβλία που αφορούν τον Τσιτσάνη. Εν πάση περιπτώσει. Πάντως, οι δύο από τις μούσες που χρησιμοποίησε τραγουδίστριες στην αρχή της καριέρας του ήταν άτυχες γιατί φύγαν πολύ νέες, η Στέλλα Χασκίλ, 39 χρονών, και η Μαρή Κανίνου αντίστοιχα περίπου τόσο. Που μαζί με την Σωτηρία Μπέλου και την Ιωάννα Γεργακοπούλου είναι οι τέσσερις τραγουδίστριες που στηρίζουν τον Τσιτσάνη των 78 στροφών. Με όλες είχε κάνει, με περισσότερα βέβαια με την Μπέλου και με την Νίνου, λιγότερο με τη Χασκίλ και την Γεργακοπούλου είχε κάνει τραγούδια. Με την Νίνου του συνέδεσε βέβαια και το Πάλκο της εποχής στο τζιμ του Χοντρού και σε άλλα μαγαζιά, ναι. Και αυτό ήταν αυτό που πέρασε περισσότερο. Ίσως και η μυθιστορηματική ζωή της Νίνου και ο δεσμός που εξυφαινόταν και όλα αυτά. Ξέρεις, πάντα όλο αυτό το κλίμα κερδίζει κόσμο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε εμείς να μας τραγουδήσει η Βιολέτα Ίκαρη το τραγούδι «Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα». Έφτασε η ώρα, μπορεί και για τους δύο.
δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Σπάσε σαν βόρα. Στον δρόμο αυτόν κι οι δυο θα δυστυχήσουμε. Κι αν περιμένουμε, τι θα κερδίσουμε. Στον δρόμο αυτόν κι οι δυο θα δυστυχήσουμε. Κι αν περιμένουμε, τι θα κερδίσουμε. Αφού μας πήρε πια η κατηφόρα, καλύτερα από τώρα να χωρίσουμε. Αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε, καλύτερα από τώρα να χωρίσουμε. Αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε. Αφιέρωμα λοιπόν στα τραγούδια που γραμμοφώνησε ο Βασίλης ο Τσιτσάνης και καλεσμένος ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσάμπρας. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, η δομή των κομματιών αυτών, για να είναι και πιο πλούσια, να είναι πιο μεγάλα, για να φτάσει το κερί που γράφαν, είναι τρεις εισαγωγές, τρία κουπλέ, τρία ρεφρέν και μάλιστα στο τέλος παίζουν και τέταρτη φορά την εισαγωγή. Γιατί πιστεύεις γινόταν αυτό? Κάναν κουμάντο οι συνθέτες, θέλαν περισσότερο και μουσική. Αυτό, και αυτό, αλλά είχε να κάνει και με αυτό που νομίζω το είπαμε και λίγο νωρίτερα, ότι αυτά τα τραγούδια δουλεύονταν πιο χειροτεχνικά από αυτό που στη συνέχεια επικράτησε. Πολύ περισσότερο από ο Τσιτσάνης, με μερικά από αυτά, είχε κυριολεκτικά ψύχωση. Αυτό που λέει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις του, ότι μάτωνα τα χέρια μου για να βρω μια εισαγωγή, μάλλον είναι αλήθεια, αποδεικνύεται. Ήθελε λοιπόν να την επιδείξει την εισαγωγή. Από το υλικό που έχει καταγραφεί. Γιατί στις μέρες μας, ειδικά στα προγράμματα, οι εισαγωγές κόβονται χάρη των τραγουδιστών. Καλά, εδώ πέρα υπάρχουν χειρότερα. Στα CD πια, όταν κάποιος θέλει να βάλει ένα σόλο, βάζει ξεχωριστό track το σόλο και ξεχωριστό το τραγούδι. Το έχουμε δει τόσες φορές. Λοιπόν, να πούμε ότι στα τραγούδια αυτά των 78 στροφών του γραμμοφόνου, οι συνθέτες, οι τραγουδιστές, πρώτα τα περνάγαν στα πάλκα, τα δοκιμάζαν, ειδικά ο Μάρκος Βαβακάρης έβαζε και χορευτές να το χορέψουν, να δουν αν χορεύονται, και μετά τα ηχογραφούσαν. Μα η δισκογραφία, ειδικά τον πρώτο καιρό, δεν ήταν ούτε καν η αφορμή για τη δημιουργία των τραγουδιών. Αυτό ήρθε σιγά σιγά με τα χρόνια. Οι άνθρωποι γράφαν τραγούδια πολύ πριν έρθει η δισκογραφία να τα καταγράψει. Ο Μάρκος, ας πούμε, μιας και γι' αυτόν λέμε, έγραφε πράγματα που κάποια στιγμή δέχτηκαν να το εκδώσουν. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησε. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε, αν θέλεις, τότε και με το ελαφρό ρεπερτόριο, το οποίο γραφόταν για τις επιθεωρήσεις, οπερέτες, ναι, με άλλες αφορμές. Στους δίσκους όμως 45 στροφών, ίσως επειδή φοβόντουσαν μην τα κλέψει ο ένας από τον άλλον, άρχισαν να κάνουν και παρέα μεταξύ τους, στον Παράγη του Μάριο, φιλίες, λυκοφιλίες, γιατί έπεσε και πολύ κλοπή. Ο ένας έπαιρνε το άλλο νου, έβαζε το όνομά του κτλ.
Εκεί... Μα δεν ξέραν καν ότι θα έρχονταν κάποιοι μετά από 20-30 χρόνια να μελετούν τι ακριβώς συνέβη σε τούτη, σε εκείνη την περίπτωση. Ξέρεις, κάποια στιγμή στις αρχές της δεκαετίας του 70 άρχισαν να βγαίνουν διάφορα σμυρναϊκά που τα έβαζαν στο όνομά τους απίστευτοι συνθέτες, νεότεροι. Να μην λέμε ονόματα, έχουν φύγει πια και οι περισσότεροι από αυτούς. Όταν κάποιος ρώτησε έναν, μα καλά, αυτό το τραγούδι υπήρχε έτσι, γιατί... Γιατί στο όνομά σου και ούτε καν διασκευή. Η απάντηση ήταν τότε που το έβγαλα εγώ δεν υπήρχε. Άρα που δεν υπήρχε μπορούσα να το βάλω στο όνομά μου. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για τη Στέλλα Χασκίλ, γιατί θα παίξουμε ένα τραγούδι που τραγούδισε αυτή, του Βασίλη Τσιτσάνη, το παλιό στο σακάκι μου. Πόσο σχεδιαγράφησε μου αυτή τη τραγουδίστρια, ας πούμε. Να σου κάνω την εξής αντιπαραβολή. Θεωρώ ότι η Χασκίλ και η Μπέλου είναι η τελευταίες μεγάλες τραγουδίστριες του ρεμπέτικου, του παλιού τρόπου αν θέλεις να το πω, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη ρεμπέτικο να πω την αλήθεια, και η Μαρή Κανίνου είναι η πρώτη τραγουδίστρια της νέας, του νέου τρόπου. Ίσως επειδή η Μαρή Κανίνου σηκώθηκε, ήταν από τις πρώτες που, ενώ η Μέρι Λίντα χόρευε, η Μαρή Κανίνου είναι από τις πρώτες τραγουδίστρες που σηκωθήκαν όρθια. Καλά, αυτός ο τρόπος υπήρχε και νωρίτερα. Δηλαδή, οι Σμυρνιές τραγουδίστριες δεν είναι τραγουδίστρες του πάλκου, όπως και οι θεατρίνες εκείνης της εποχής δεν είναι έτσι. Στην η καρέκλα νομίζω ότι καθιερώθηκε... Η Μαρή Κανίνου όμως πούλησε την πρώτη μορφή σεξουαλικότητας που ήρθε, αυτό, είχε η τραγουδίστρια. Και το χρέωσαν κιόλας. Κάποιοι από τους ρεμπέτες τραγουδιστές, έτσι, τους πολύ φανατικούς. Από τότε που μπήκε το φουστάνι μας διέλυσαν. Δεν τους άρεσε και πολύ ο τρόπος της Μαρικάς Νίνου και δεν τη συμπεριελάμβαναν κιόλας στις λαϊκές τραγουδίστριες. Εμείς πάμε να ακούσουμε το «Πάλιο στο σακάκι μου». Να πω τώρα, ναι, ότι το έχει πει ο ίδιος, δηλαδή, ότι ο Τάκης Μπίνης έλεγε «Πού τώρα τραγουδίστρια η Μαρή Κανίνου και τραγουδίστρια η Στέλλα Χασκίλ». Η Χασκίλ ήταν πολύ πάνω. Η Μπέλου, που επίσης την είχε σε μεγάλη πώληση. Βέβαια, επειδή εμείς ακούμε, είναι και η Νίνο εννοείται ότι είναι πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Μα, και συγκινητική. Αυτό που είπα στην αρχή, ότι ναι, η μία είναι αυτή που κλείνει την πόρτα στο προηγούμενο και η άλλη έρχεται και ανοίγει την επόμενη πόρτα, δεν κοστολογεί κάτι. Λέει τι ακριβώς για μένα ισχύει. Λοιπόν, θα το ακούσουμε από τη Βιολέτα Ίκαρη, «Πάλιο στο σακάκι μου», Χασκίλ 1948. Και μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω ένα τραγούδι, ας πούμε, παλιάς εποχής από μια τραγουδίστρια που το κουβαλάει στα μέτρα της και αναγνωρίζω απολύτως τον τρόπο το δικό της πια. Να σημειώσουμε για τη Βιολέτα την Ίκαρη ότι, και να τα ακούν οι νέες τραγουδίστριες, ότι είναι από τις λίγες περιπτώσεις, εγώ δεν έχω ακούσει άλλη τραγουδίστρια, που οι σπουδές της είναι πτυχίο βυζαντινής μουσικής. Πώς να μην έχει αυτή τη φωνή που έχει. Και οι δυνατότητές της είναι ότι όταν ακούς αυτή τη φωνή την επόμενη φορά την αναγνωρίζεις απολύτως. Αναγνωρίζεις ακόμα φωνή. Και αν σου τραγουδήσει κάτι που δεν είναι το γνωστό ρεπερτοριό της. Πάμε να ακούσουμε. Πάλιωσε το σακάκι μου, θα σβήσω απ' το μεράκι μου και καημό έχω μεγάλο. Χάρισα, μα τώρα που ρεσταρίσα, φίλος δε με πλησιάζει, τα παλιό, τα
μαζί. Φίλος δε με πλησιάζει. Τα παλιό ρούχα κοιτάζει. Σε προσέχουνε κι από κοντά σου τρέχουνε. Σαν παλιό σου πέρα ως πέρα. Δε σου λένε καλημέρα. Σαν παλιό σου'ν πέρα ως πέρα. Δε σου λένε καλημέρα. Αφιέρωμα στα τραγούδια γραμμοφώνου που έγραψε ο Βασίλης Τσιτσάνης με τον Γιώργο Τσάμπρα, δημοσιογράφο. Συζητάμε. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, στο βιβλίο αυτό του Μανιάτη, ο Μπουζουξής Χαλουλάκος, που υπήρξε 10 χρόνια δεύτερο μπουζούκι με το Τσιτσάνη, λέει ότι οι περισσότεροι μπουζουξίδες εκείνης της εποχής και οι συνθέτες δεν ξέραν νότες. Ισχύει. Όμως η λογοκρισία του Μεταξά, εκτός από το στίχο, ζητούσε και την παρτιτούρα. Οπότε αναγκαστικά είχαν χρησιμοποιήσει ένα μαέστρο που έπαιζε εκπληκτικό σαντούρι, το Γιάννη τον Λιβαδίτη. Αυτόν χρησιμοποιούσε ο Τσιτσάνης και του έγραφε τις νότες. Και αργότερα εκεί στον παράκι του Μάριου, το Θόδωρο Δερβενιώτη. Έτσι ξεκίνησε ο Θόδωρος Δερβενιώτης, όπως και άλλοι συνθέτες. Κοίταξε να δεις, δεν το έχω ξεκαθαρίσει απολύτως αν η λογοκρισία ζητούσε μάλλον τις παρτιτούρες σε επίπεδο ουσίας ή για τον τύπο. Ή για να τους έχω κάνει τη ζωή δύσκολη. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι και άλλη παρτιτούρα του στέλνανε πέρα από αυτή που ήταν για το συγκεκριμένο τραγούδι, πάλι θα το περνούσαν. Γιατί αν έχω καταλάβει καλά, δεν ήταν και άνθρωποι που μπορούσαν να ελέγξουν απολύτως τι τους έστελνε. Περισσότερο τους ενδιέφερε, αν θέλεις, κάτι που μπορούσε να περάσει στο στίχο, και εκεί είχαν απίστευτη φαντασία για το τι μπορεί να κρύβει μια λέξη. Φέρε μας κανένα παράδειγμα. Έχω πολλά, αλλά δεν έχει να κάνει με τον Τσιτσάνη. Ναι. Κοίταξε, είναι φανερό ότι πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη που χρησιμοποιούν πιο σκληρές φράσεις, ακόμα και αν ηχογραφήθηκαν, δεν ακούστηκαν καθόλου. Ας ακούσει κάποιος το τραγούδι «Φτωχέ διαβάτη», που λέει Μπέλου, ας πούμε, το τραγούδι και ο Γιώργος Νταλάρα στα νεότερα χρόνια στην δισκογραφία, για να καταλάβει τι θέλω να πω. Σε ό,τι αφορά τώρα το μουσικό μέρος, το πολύ πολύ να τους ενδιέφερε αυτή η ανατολίτικη, ας πούμε, διάθεση που είχαν κάποια τραγούδια και την προσπαθούσαν να την κόψουν όσο γίνεται. Πάντως ο Τσιτσάνης σαν μπουζουξής, γιατί δυσκολευτήκαμε αρκετά με τον Σπύρο τον Παπαδήμα να αποδώσουμε πιστά, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο σε αυτά. Ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνονται αργά πράγματα, δεν είναι γρήγορα σαν το Χιώτη, είναι όμως πολύ δύσκολος και εξαιρετικός σε αυτά που παίζει. Και ο ίδιος έλεγε ότι το μπουζούκι είναι 3/4 η πένα και το 1/4 τα δάχτυλα. Κάτι που δεν ισχύει για τους σημερινούς μπουζουξίδες που θέλουν να τρέχουν μόνο. Κοίταξε, πιστεύω ότι ο κάθε μπουζουξής διαλέγει τον τρόπο του. Τσιτσάνης είχε διαλέξει το συγκεκριμένο τρόπο, μάλλον σκεφτότανε την κάθε του πενιά. Έχω το πολύ ωραίο κλασικό παράδειγμα που έλεγε ο Χρήστος Κωνσταντίνου για τον Γιάννη Παπαϊωάννου, όπου πηγαίνει κάποια στιγμή και του κάνει μια φοβερή επίδειξη δεξιοτεχνίας ο Χρήστος, ναι, πιτσιδικάς κιόλας τότε, και στη συνέχεια ο Παπαϊωάννου του παίζει δύο νότες που επί της ουσίας ο ίδιος ο Χρήστος το λέει, σε σχέση με αυτό που είχα παίξει εγώ, λέει, ήταν πολύ επάνω. Και ο Παπαϊωάννου του είπε ότι ξέρεις εσύ μπορεί να τρέχεις εθνική, αλλά εγώ ξέρω άλλους δρόμους και σε προσπερνάω. Να πούμε ότι ο Τσιτσάνης ο ίδιος σε αυτό το βιβλίο εδώ λέει ότι ο συνθέτης δίνει τον καλύτερο του εαυτό στα αργά τραγούδια, στα χασάπικα, στα αργά ζεμπέκικα, ενώ στους γρήγορους ρυθμούς μπορεί να καλύψει τις συνθετικές του ατέλειες. Δεν ισχύει αυτό. Επειδή γράφεις τραγούδια θα το ξέρεις και εσύ. Νομίζω ότι... Βέβαια δεν είναι εύκολο να κάνεις μια χορευτική επιτυχία. Όχι.
Αλλά σαφέστατα πρέπει να σκεφτείς περισσότερο και το λόγο και τη μελωδία στα πιο αργά τραγούδια. Βέβαια. Και γενικά στα αργά τραγούδια θα βάλεις πιο πολύ Νταλκά, πιο πολύ Μεράκι. Έχει δίκιο απόλυτο σε αυτό που λέει ο Τσιτσάνης. Λοιπόν, επιλέγουμε να παίξουμε ένα τραγούδι από τα 78 του Τσιτσάνη, τα Νιάτα τα Μπερμπάντικα. Θα μας το τραγουδήσει ο Σπύρος ο Παπαδήμας. Και όπως είπαμε, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς ένα τραγούδι που δεν μπήκε στη δισκογραφία του 60 άρχισε πολύ να φανεί. Αναρωτιόμουν ποια είναι η πρώτη νεότερη εκτέλεση του τραγουδιού. Πρέπει να το είπε και ο Κοντογιάννης, πρέπει να το είπε. Έχω την εντύπωση ότι η πρώτη ηχογράφηση που από εκεί το πήραν οι επόμενοι είναι του Μανώλη Μεξαντωνάκη, ένα δίσκο που λεγόταν Ανατολή. Και από εκεί πρέπει ένα να το. Ένα δίσκο που είχε βγάλει με τους αδερφούς Φαλιρέα. Ακριβώς. Ο Μανώλης Φίλος. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη νεότερη εκτέλεση του τραγουδιού. Μετά, ξέρεις, πάντα γίνεται αυτό. Όταν ένα τραγούδι τσιμπάει λίγο, μετά γνωρίζει πολλές επανεκτελέσεις. Πάμε. Τα Νιάτα τα Μπερμπάντικα.
Βλέπουμε λοιπόν, Γιώργο Τσάμπρα, ότι ο Τσιτσάνης ο ίδιος τα τραγούδια που γράφει το 58 και το 59 δεν κάνει σουξέ, δεν έχουν πέρασει. Διότι εκεί την εποχή αρχίζει η Ινδοκρατία στην Ελλάδα και η Αραβοκρατία. Οπότε αλλάζουν. Οπότε είναι εξαγριωμένος ο Τσιτσάνης, τρέχει και σε δικαστήρια και σαν μάρτυρας. Μάλιστα λένε ότι σε κάποιο δικαστήριο λέει ότι επειδή του παίρνουν την επιτυχία, ότι είναι κλέφτες λέει, και λέει ότι για κάποιο συνθέτη, παρόλο το όνομά του που φέρνει, είναι Ινδοάραβας. Κοίταξε, εγώ συνήθως αποφεύγω τα συντεχνιακά ή τα προσωπικά των δημιουργών. Είναι δεδομένο ότι και τα μεν και τα δε καθορίζουν εν τέλει και την άποψη που έχει ο ένας για τον άλλον και σε καλλιτεχνικό ακόμα επίπεδο. Είναι γνωστή η κόντρα Τσιτσάνη Καλδάρα Δερβενιώτη για ό,τι αφορά τα ινδικά τραγούδια. Έχουν καταγραφεί και πάρα πολύ ωραία όλα αυτά σε εκπομπές του κρατικού ραδιοφώνου της δεκαετίας του 80, όταν βγαίνει ο Τσιτσάνης και τότε και λέει τα ίδια και του απαντάει ο Καλδάρας κλπ. Είχα την τύχη να το συζητήσω και με τον Απόστολο Καλδάρα το θέμα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Τσιτσάνης έχει γράψει ανατολίτικα, αλλά είναι δικές του οι μουσικές. Η Γκιουλμπαχάρη, η Σεράχ. Είναι δικά του πράγματα, ας πούμε. Αντίθετα, ο Καλδάρας εκείνη την εποχή και καλά κάνει. Γιατί με τον τρόπο που τα βγάζει όμως είναι πρωτότυπος. Αλλά έχει τόσο αξίζει εσύ, ας πούμε, είναι ινδικό τραγούδι. Μα έχω την εντύπωση ότι δεν το αρνήθηκε ποτέ. Ήταν ένας τρόπος. Ο Δερβενιώτης, ας πούμε, όταν πήγε στην Οντεόν, αν θυμάμαι καλά, το γράφει στην αυτοβιογραφία του, τον ρώτησαν, έχει ινδικά. Και η Γκρέι λέει ότι πηγαίναμε με τα κασετόφωνα στους κινηματογράφους για να γράψουμε καμιά μελωδία. Επίσης, οι ίδιες οι δισκογραφικές εταιρείες φέρναν φορτία ινδικών και αράβικων δίσκων για να τα δίνουν στους συνθέτες τους για να αντιγράψουν. Μια μόδα ήταν. Mm-hmm. Πόσες μόδες έχουν περάσει, έχουν έρθει. Κάτι αφήνει, κάτι παίρνει και φεύγει. Τα περισσότερα τα παίρνει και φεύγει και μένουν πάλι τα άλλα τραγούδια, τα καλύτερα, και καλύπτουν τα κενά. Δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα είχαν καμιά ιδιαίτερη σημασία. Εντάξει, πουλήθηκαν κάποιοι δίσκοι παραπάνω. Καλό ήταν για την αγορά. Μάλιστα. Πάμε να μας πει η Βιολέτα Ίκαρη το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, «Η καρδιά σου να γίνει χρυσή». Θα στο κόψω και την καρδιά σου τη σκληρή. Θα την κάνω να αλλάξει το χρώμα και από μαύρη να γίνει χρυσή. Θα την κάνω να αλλάξει το χρώμα και από μαύρη να γίνει χρυσή. Σε κάνω όποια θυσία χρειαστεί. Θα την κάνω να αλλάξω την καρδιά σου κι από μαύρη να γίνει χρυσή. Θα την κάνω να αλλάξω την καρδιά σου κι από μαύρη να γίνει χρυσή. Σκληρά κι αν μου φερθείς πρέπει να ξέρεις, θα μ' αγαπήσεις δεν μπορείς. Θα κερδίσω για πάντα την καρδιά σου
κι από μαύρη να γίνει χρυσή. Θα κερδίσω για πάντα την καρδιά σου. Κι από μαύρη να γίνει χρυσή. Θα κερδίσω για πάντα την καρδιά σου. Κι από μαύρη να γίνει χρυσή. Θα κερδίσω για πάντα την καρδιά σου. Κι από μαύρη θα γίνει χρυσή. Όπως μου είχε πει ο Μάριος ο Κώστογλου σε εκπομπή, ο Τσιτσάνης, ενώ είχε μόνιμα σχεδόν τους μουσικούς που χρησιμοποιούσε στις ηχογραφήσεις, τους κιθαρίστες διάλεγε να είναι μοντέρνοι. Δηλαδή τον ίδιο τον Μάριο τον έλεγε ευρωπαϊστά. Επίσης ο Δέδες ήταν μοντέρνος κιθαρίστας. Να μιλήσουμε λίγο για τις ορχήστρες και τους μπουζουξίδες που χρησιμοποιούσε ο Βασίλης Τσιτσάνης στα δεύτερα μπουζούκια. Κοίταξε, ως τα χρόνια του 50, ο Τσιτσάνης χρησιμοποιεί κατά εξοχήν τον Κώστα Καρύπη και τον Στέλιο Χρυσίνη. Στις κιθάρες. Αργότερα παίρνει τη θέση τους ο Γιάννης Δέδες, με τον οποίο έμεινε ως το τέλος. Δηλαδή, και ο Πετσάς κάποιες ηχογραφήσεις. Ο Πετσάς επίσης στις ηχογραφήσεις. Ο Μάριος είναι η πολύ επόμενη γενιά. Πολύ αργότερα. Δεκαετία 60. Νομίζω ότι πάντα ο Τσιτσάνης θέλει να χρησιμοποιεί το νέο αίμα που βρισκόταν, και με τους τραγουδιστές το ίδιο δεν έκανε. Δηλαδή μετά το 56, όταν επιστρέφει στην Κολούμπια, χρησιμοποιεί το δυναμικό της εποχής εκείνης. Τον Καζατζίδη, την Κέτι Γκρέι, τη Γιώτα Λίδια, και κάνει και μεγάλες επιτυχίες. Ναι, μεν κάποια τραγούδια δεν γίνονται ιδιαίτερα γνωστά, αλλά την ίδια εποχή γίνεται και το «Άσπρο που κάμισο φορώ», γίνεται και το «Ίσως αύριο χτυπήσει και για μένα» του Καζατζίδη, για «Κοίτα κόσμο ένα κορμί» και την Γκρέι, ή ας πούμε το «Πισταβαίνα στο ρολόι», τότε ξεκινάει, που είναι ένα τραγούδι που επίσης έγραψε μέσα από τα χρόνια και στα νεότερα χρόνια έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις. Mm-hmm. Τότε επιτυχία, ας πούμε, ήταν για το μετοπιθικό της «Το Γιάζο Τσολιά μου», που στα νεότερα χρόνια δεν πολύ ακούστηκε. Λοιπόν, να πούμε για τα μπουζούκια που παίζαν δεύτερο μαζί με τον Τσιτσάνη. Προπολεμικά ήταν ο Νταράλας, ο Λουκάς. Δεν ξέρω αν ήταν δεύτερο μπουζούκι προπολεμικά ο Νταράλας. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο, με την έννοια ότι ο Νταράλας... Ο Κερομίτης. Ο Κερομίτης, ναι. Ο Ανέστος Θανασίου έπαιξε για τα χρόνια της Μαρικάς Νίνου. Που λένε ο πολύ γύφτος, ναι. Δίπλα του, και στα χρόνια πια των 45 στροφών. Ο Μανισαλής, ο Κοριός. Ο Μανισαλής. Και στα χρόνια πια των 45 στροφών. Όταν ήταν υπεύθυνος Κολούμπια για τις ηχογραφήσεις. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά με το ποιτικό της παίζει ο Χιώτης. Όπως και σε πολλά από αυτά των extended play τα τραγούδια. Να πούμε για τα ντουέτα τώρα του Τσιτσάνη, και ειδικά κάποιες τραγουδίστριες προς το τέλος που χρησιμοποίησε, όπως η Αλεξάνδρα. Η Χαρούλα Λαμπράκη είναι η τραγουδίστρια που έχει κάνει τα περισσότερα ντουέτα με το Τσιτσάνη. Είναι κάπου γύρω στα 30 αυτά τα τραγούδια, με πιο γνωστά βέβαια το «Απόψε στις ακρογιαλιές», το «Δε ρωτώ πια είσαι», που δεν είναι ακριβώς ο Τσιτσάνης, είναι ο Δημήτρης Ευσταθίου η πρώτη τραγουδά, ναι. Φωνή. Στη συνέχεια μένει δίπλα του η Αλεξάνδρα στα πρώτα χρόνια του 70, και για πολλά χρόνια στα τελευταία είναι η Ελένη Γεράνη. Mm-hmm. Που στέκεται δίπλα του στο Χάραμα και στις τελευταίες συναυλίες. Να πούμε, ο Καλέργης ήταν τα τελευταία 20 χρόνια ο μόνιμος ντράμερ του, αλλά και μόνιμος οδηγός της Mercedes του. Του κάνε μασάζ στα δάχτυλα, πριμπέξ κτλ. Ηχογραφούσε τα προγράμματα, και από αυτόν μάλλον έχουμε όλες αυτές τις ζωντανές ηχογραφίες που κυκλοφορήσει κατά καιρούς. Και πηγαίναν πολλές βόλτες μαζί, περπατούσε πολύ ο Τσιτσάνης. Να πούμε ότι ο τρόπος που έγραφε ο Βασίλης Τσιτσάνης, και είναι σημαντικό αυτό, τα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή από το 65 και μετά, είναι σε κασετόφωνο, όπου έγραφε πολλές διαφορετικές μελωδίες για τον ίδιο στίχο, και στο τέλος
διάλεγε την καλύτερη. Είναι ο τρόπος που είπαμε και από την αρχή. Το έψαχνε πολύ το θέμα. Ακόμα και αυτά τα τραγούδια. Είχα την τύχη κάποια στιγμή να ακούσω κάποιες ηχογραφήσεις του Τσιτσάνη για τραγούδια που βγήκαν μετά το θάνατό του, που επιμελήθηκε ο Κώστας Χατζηδουλής. Ναι. Που τραγούδισε ο Λιδάκης. Ο Λιδάκης, ας πούμε. Είναι πολύ και κάποια από αυτά μπήκαν και σε δίσκους. Στα δυο σου χέρια. Ναι, αυτό ήταν ένα τραγούδι που περίσσεψε ουσιαστικά από τις 12 νέες λαϊκές δημιουργίες. Mm-hmm. Ήταν να μπει εκεί, το θεώρησαν λίγο δεύτερο. Άκουσες και πώς τα έγραφε σε πρωτόλια μορφή. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, είναι ένας τρόπος που όντως αποτελεί μαθητεία για τον ίδιο άνθρωπο, για τον ίδιο τον άνθρωπο δηλαδή. Mm-hmm. Προφανώς ο Τσιτσάνης ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος με αυτό που προσπαθούσε να κάνει. Ίσως και γι' αυτό στα κατοπινά χρόνια δεν έβγαζε πολλά τραγούδια. Νομίζω ότι μπορούσε να έχει βγάλει πολύ περισσότερα, αλλά σταμάτησε από ένα χρονικό σημείο. Περισσότερο κοίταζε να ξαναβγάλει τα παλιά του και τις περισσότερες φορές το έκανα και με πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή, το Ακρογελιές Δειλινά, όταν το βγάζει στη δεκαετία του 70 με τη Δήμητρα Γαλάνη, ουσιαστικά είναι ένα καινούργιο τραγούδι. Γιατί δεν έχει κάνει και τεράστια επιτυχία στα χρόνια παλιά με τη Στέλλα Χασκίλ. Δεν υπάρχει στην αγορά ακόμα. Αργότερα βγήκε ο δίσκος των 78 στροφών. Και μάλιστα η Δήμητρα λέει ότι της είπε ότι όχι, δεν θα ακούσεις την παλιά εκτέλεση. Θα σου το πω όπως θέλω να μου το πεις τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα εξαιρετικό τραγούδι και δύσκολο, γιατί παίζει ο Σταματίου Μπουζούκη. Εδώ να πούμε για το μεγαλείο του Τσιτσάνη ότι ήταν στο στούντιο, είδε το Σταματίου πιο φρέσκο, πιο παίχτη, πιο γρήγορο. Του δώσε την εισαγωγή. Μα ο Τσιτσάνης πάντα χρησιμοποιούσε στα κατοπινά κυρίως χρόνια τους μπουζουξίδες, τους ειδικούς μπουζουξίδες. Το μπουζούκι, έχω την εντύπωση, θα συμφωνήσει και εσύ, ότι στη δεκαετία του 50 πήγε πολύ μπροστά. Υπήρξαν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν συνθέτες, αλλά το υπηρετούσαν με καλύτερο τρόπο από ότι κάποιοι συνθέτες. Ο Τσιτσάνης το σεβάστηκε αυτό. Ο Σταματίου ήταν στην αρχή, και ύστερα ήρθαν ο Καρνέζης και ο Παπαδόπουλος, ο Παπαδόπουλος και ο Καρνέζης, ας πούμε, που ηχογράφησαν το μεγαλύτερο μέρος των τραγουδιών του στα χρόνια του 60. Πάμε εμείς με το Σπύρο Παπαδήμα να παίξουμε το άσπρο που κάμισο φορώ. Που καμίσο φορώ, και μαύρο θα το βάσω. Μαύρα τα μάτια που αγαπώ, κι αυτά κοντεύω να καθώ. Για αυτά πολύ θα κλάψω. Μαύρα μου μάτια, εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω. Και τ' άσπρο μου που καμίσω, στα μαύρα θα το βάψω. Καίγε το ψηφί, στα χέρια τα δικά σου. Το βλέπω θα καταστραφώ, κι όμως να φύγω δεν μπορώ. Από κοντά σου. Μαύρα μου μάτια, εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω. Και τ' άσπρο μου που καμίσω, στα μαύρα θα το πάψω. Μαύρο που καμίσω θα βρω, μαύρο σαν την καρδιά σου, για να ταιριάζει φορεσιά,
στα βάσανά μου τα βαριά. Όπου τραβώ κοντά σου, μαύρα μου μάτια, εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω. Και τα άσπρο μου πουκάμισο στα μαύρα θα το βάψω. Αφιέρωμα λοιπόν στα 78 που έγραψε ο Βασίλης Τσάνης με τον Γιώργο Τσάμπρα. Πριν τον πόλεμο λοιπόν υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των μουσικών. Παίρνανε και όλοι δύσκολα, υπάρχει πείνα. Πολλά τραγούδια γράφονται κοινά. Μετά τον πόλεμο όμως, όταν καταλαβαίνουν την αξία τους, την καλλιτεχνική παύλα όμως και την οικονομική αξία. Όχι μετά τον πόλεμο, πολύ αργότερα συνέβη. Πολύ αργότερα. Μετά το 60 μπορώ να σου πω ότι συνέβη. Αρχίζουν τα παρατράγουδα και οι διενέξεις. Λοιπόν, έχουμε τη συνεφιασμένη Κυριακή, έρχεται ο κύριος Γκούβερης, διεκδικεί και του παίρνει το 20%. Τι έγινε εκεί, Γιώργο? Δεν ήμουν παρόν και δεν ήταν και κανένας άλλος για να μπορεί να μας πει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ όλες αυτές τις συζητήσεις τις κόβω ως εξής. Την ίδια απάντηση δίνω πάντα. Δεν ήμουν παρόν. Και αυτό, αλλά θα σου πω κάτι που είναι πολύ πιο σημαντικό. Ακόμα και αν βγάλουμε από το υλικό του Τσιτσάνη όλα αυτά τα οποία διεκδίκησαν με το ένα ή με τον άλλο λόγο κάποιοι. Όπως ο Μπακάλης, να πούμε ποια είναι αυτά. Πάλι όπως ο Μπάμπης Μπακάλης που του έκανα εκπομπή εγώ και μου λέει: Χρήστο, μου λέει, γυρνούσα από τη... ήμουνα στο καράβι όταν γυρνούσα από την Αίγυπτο και έγραψα το «Κάποια μάνα αναστενάζει». Αλλά επειδή δεν είχα τις άκρες να το δισκογραφήσω τότε, το έδωσα στο Βασίλη να το δισκογραφήσει και μου είπε: Θα βάλει το όνομά του. Δεν το έβαλε, λέει, και έβαλε μόνο το δικό του. Εγώ για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, ναι, και αυτό, ναι, το συνηθίζω, ναι, 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 να το κάνω, θα σου πω ότι το «Κάποια μάνα αναστενάζει» περισσότερο Τσιτσάνη μου θυμίζει, για να πω όλη μου την αλήθεια. Και επίσης. Ναι, αλλά για να πάρει το 50% ο Μπάμπης Μπακάλης μπορεί να του έδωσε το θέμα του τραγουδιού. Mm-hmm. Σαφώς το δούλεψε και ο Τσιτσάνης με το δικό του τρόπο, στη μελωδία, στο λόγο, δεν ξέρω πού, πώς και γιατί. Σου είπα, δεν ήμουν παρόν. Ναι, αλλά απάντηση. Το χωρίσαμε ένα δειλινό όταν πριν τον πόλεμο ο Μπακάλης είναι ερωτευμένος με μια Εβραιοπούλα και έχει το στίχο. Και το παίζουν μαζί. Δεν ξέρω αν θα γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Μετά περνάει. Διεκδικούσε και το χωρίσαμε ένα δειλινό. Ναι, Μπακάλης. Ναι. Αυτό δεν το ήξερα, δεν μου το είπε ποτέ. Αγαπούσε μια Εβραιοπούλα, την οποία για να τη σώσουν την κουβαλούσαν μαζί τους στη Λάρισα και σε μια τουρνέ που κάναν στη Θεσσαλία. Ώσπου κατόρθωσε και την κατέβασε ο Μπακάλης στην Αθήνα, την έβαλε σε ένα πλοίο και την πήγε στη Μέση Ανατολή και σώθηκε, ας πούμε. Αν το έλεγε ο Μπακάλης, εγώ δεν θα πω ότι κακώς το έλεγε. Αλλά και ο Καλδάρας, ας πούμε, διεκδικούσε το Μάγκες Βγήκε για Σεριάνη και πιθανότατα υπήρχε και εκεί βάση. Το τι έκανε μεταξύ τους είναι και λίγο δικό τους θέμα. Το ότι άργησαν πολύ να το πούνε πολλοί από, ναι, αυτούς. Πάντως είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Ισχύει ότι ήταν εν τη ενώση, ήταν φίλοι, γράφαν μαζί. Και τώρα τι έγινε, ποιος έγραψε. Καλά, νομίζω τι... ότι σε όλες τις εποχές συμβαίνει αυτό. Πάρα πολλές φορές δύο άνθρωποι κάνουν μαζί πράγματα, συνέχεια ο καθένας τραβάει τον δρόμο του και μετά νομίζω προσπαθούν όμως να βρουν. Στις μέρες μας η δημιουργία δυστυχώς είναι μοναχικό. Ναι, μοναχικά. Είμαστε πιο υποψιασμένοι όμως. Αυτό που συμβαίνει μετά τον πόλεμο, που μου το έχει περιγράψει πολύ ωραία ο Κώστας Καπλάνης, μου λέει, μα εμείς τότε είμαστε, τώρα χάτι μας ψάχναμε και το να παίξουμε από εδώ, από εκεί. Δεν είχαμε ιδέα ότι χρόνια μετά όλα αυτά θα ήταν αντικείμενο μελέτης. Να πούμε όμως ότι πίσω από πολλά τραγούδια του πρόδρομου του Τσαουσάκη, της Γεωργακοπούλου, τρελέ τσιγκάνε για που τραβάς, λέει, στην ΑΕΠΗ Γεωργακοπούλου. Η Γεωργακοπούλου επέμενε ότι είναι δικό της, ναι, και την είχε βοηθήσει το στίχο Τσάντερ. Είναι καθαρά Τσιτσάνης όμως, φαίνεται. Το έχει παίξει έτσι κι αλλιώς ο Τσιτσάνης, το τραγούδι. Πιθανόν να επενεύει και στον τρόπο του τραγουδιού. Πάλι είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν, δεν είμαστε μπροστά για να είμαστε. Επίσης, με το ύφος μπορούμε εκείνη την να... εποχή όμως κάνουν κουμάντο κάποιοι εταιριάρχες, οι οποίοι είτε θες είτε δεν το θες, θα μπει το όνομά τους σε τραγούδια. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπήρξαν λαθροχειρίες. Περιστέρες. Λαθροχειρίες υπήρξαν πολλές, πιθανότατα. Όντως, ένας άνθρωπος που έχει τα μέσα και μπορεί να επιβληθεί, θα διεκδικήσει και τα περισσότερα τραγούδια. Νομίζω δεν θα το αμφισβητήσουμε αυτό. Αλλά σου ξαναλέω ότι ακόμα και αν τα πάρουμε όλα από τον Τσιτσάνη όσα έχουν διεκδικήσει άλλοι, πάλι αυτό που μένει είναι πολύ σπουδαίο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, η οποία
στην οποία αποδίδονται αρκετά τα τραγούδια, αρκετούς από τους στίχους του Τσιτσάνη, ότι είναι επίκηδες. Έλεγε από πώς την άλλη έγραψε μεριά, τα καβουράκια. Έλεγε από την άλλη μεριά λοιπόν η Ευτυχία ότι από τον Τσιτσάνη έμαθε να γράφει λαϊκά τραγούδια. Άρα του έδινε θέματα ή και λέξεις, ας πούμε. Γιώργο, για πες μας. Και ο Τσιτσάνης. Τα καβουράκια τι έλεγαν στην πρωτόλια μορφή τους όταν τους. Ζητάει το ο Τσιτσάνης από την Ευτυχία, λέγεται πάντα έτσι, με την επιφύλαξη. Ναι. Ένα τραγούδι που να περιγράφει μια μοντέρνα οικογένεια. Και η Ευτυχία του πηγαίνει ένα στίχο που ξεκινάει στη φωλιά του, στην καινούρια κάθονταν δύο καβούρια και εξελίσσει αλλιώς το θέμα. Ο Τσιτσάνης παίρνει μεν το συγκεκριμένο στίχο, αλλά φτιάχνει αυτό που τελικά ξέραμε και ακούσαμε γίνει όλοι. Ποιανού είναι λοιπόν το τραγούδι? Και τον δύο. Λοιπόν, τώρα θα μας πει η Βιολέτα το «Απόψε με εγκατέλειψες», που πάλι έχει άρωμα Τσιτσάνη κι αυτό. Βέβαια, και ο Χρυσίνης είναι διευθυντής, καλλιτεχνικός. Ο Χρυσίνης έτσι κι αλλιώς είναι μαέστρος. Είναι συνθέτης καταρχήν από τα χρόνια του 30, πολύ παλιά. Αρκετά τραγούδια είναι στο όνομά του και τραγούδια που ειδικά στα νεότερα χρόνια δεν ήταν πια και σε θέση εξουσίας για να μπορεί να τα... Άρα έχει αξία. Άρα έχει συνθετική αξία. Λένε βεβαίως ότι... Ήταν φοβερός δεξιοτέχνης. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το Χρυσίνη είχε να κάνει με την οργάνωση της ορχήστρας. Και αυτό το επίσης το έχει αποδείξει στις ηχογραφίες του. Το «Απόψε με εγκατέλειψες» είναι τραγούδι που δίνει στη Ρένα Στάμου. Όταν του λέει για αυτήν η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Και στο στούντιο βεβαίως παίζει το τραγούδι και τραγουδάει μαζί με το Βούλγαρη, αν θυμάμαι καλά, ο Τσιτσάνης. Πάμε τώρα να το παίξουμε εμείς με τη Βιολέτα Ίκαρη. Πάντως είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, αυτό έχει σημασία. Με στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, ναι, για να λέμε και όλους τους συντελεστές. Καρδιά σου και με στη νύχτα χάνονται αργά τα βήματα σου και με στη νύχτα χάνονται αργά τα βήματα σου. Παρηγοριά μου, τώρα που φεύγεις που αλλού, θα βρω παρηγοριά μου. Αρχίζει για μένα μα...
μαζί. Στο βιό μου, στο βιό μου αρχίζει. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, αφιέρωμα στα τραγούδια 78 στροφών που έγραψε ο Βασίλης Τσιτσάνης με τον δημοσιογράφο Γιώργο Τσάμπρα, ο οποίος, όπως διαπιστώνουμε, έχει τρομερές γνώσεις του θέματος. Το καταδύναμη. Θέλω να μιλήσουμε για το τελευταίο του έργο, που έχει δώσει απίστευτα πράγματα, της Γερακίνας Γιος. Κοίταξε, ο Τσιτσάνης από τα χρόνια του 60 ακόμα γράφει λιγότερο. Ή πολλά από τα τραγούδια του δεν γίνονται ιδιαίτερα γνωστά πια. Από τα χρόνια του 70 πάλι επανέρχεται με παλιό του υλικό. Είναι η δεύτερη φορά, η τρίτη φορά που το κάνει. Σκέψου πόσο σκεφτόταν ο Τσιτσάνης, ίσως είναι από τους λίγους που το σκεφτόταν. Σκέψου ότι ο Τσιτσάνης στα χρόνια του 50 ηχογραφεί ξανά τα τραγούδια του για πρώτη φορά με την Ίνου. Ναι. Εκείνη ηχογράφηση από τον Παρνασσό ή κάποιες άλλες που γίνονται για εταιρείες του εξωτερικού. Στα χρόνια του 60 παίρνει τους τραγουδιστές της εποχής, Μπιθικότσι, Καζατζίδη, Γκρέι, Λίδη, και τους δίνει τα παλιά του τραγούδια. Το κάνει και στη δεκαετία του 70 που έχουμε τους δίσκους. Απλώς είναι λίγο εκτός καλής εταιρείας δισκογραφικής. Μέχρι το 75 είναι στην Κολούμπια ακόμα. Και εκεί γίνεται και ο δίσκος σκοπευτήριο που έχει και το της Γερακίνας Γιος, και μάλιστα με τη Βίκη Μοσχολιού και τη Δήμητρα Γαλάνη τραγουδίστριες δίπλα του. Ο δίσκος βέβαια τότε δεν, μέσα στο κλίμα της μεταπολίτευσης δεν κάνει και πολλά πράγματα, ούτε το τραγούδι αυτό. Το Βαπόρι πότε το γράφει? Το 77 είναι το Βαπόρι. Να, ένα τραγούδι που λόγω θέματος πιστεύω ακούστηκε. Έγινε χαμός τότε που το πιάσαν όντως με 11 τόνους. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό που είπε μετά ο δικαστής, ότι είναι και λίγο αφελές το τραγούδι, δεν ήταν και μακριά από την πραγματικότητα, ούτε είναι από τα πιο σπουδαία τραγούδια του Τσιτσάνη. Ναι, εντάξει, ναι. Πάντως είναι, ενώ φεύγει από καρκίνο στα 69 του, 69 χρονών πεθαίνει, μέχρι την τελευταία στιγμή είναι στα Πάλκα, δουλεύει στις μέρες μας. Είχα την τύχη να δω τον Τσιτσάνη δύο φορές τους τελευταίους μήνες. Μία στο Κατράκι, ως εκείνη την περίφημη συναυλία που τον τιμά ο Μίκης Θεοδωράκης. Ναι. Και μία λίγο αργότερα στο Χάραμα, σε τους τελευταίους μήνες που παίζει εκεί. Βεβαίως δεν ξέρουμε ότι είναι οι τελευταίοι μήνες του Τσιτσάνη, απλώς έτυχε. Εντάξει, είναι μια ατμόσφαιρα παρακμής. Και ο ίδιος είναι κουρασμένος και το περιβάλλον δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς, ειδικά για τα μάτια ενός πολύ νέου ανθρώπου τότε. Ναι. Αλλά ο Τσιτσάνης είναι ο Τσιτσάνης, όπως και να έχει. Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι 69 χρονών και δουλεύει. Σήμερα Μπουζουξίδες 69 χρονών είναι όλοι άνεργοι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ισχύει αυτό που λες και πρέπει να το σκεφτούμε κιόλας. Όπως υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι είναι πολύ περισσότερο και χωρίς δυνατότητες και εξακολουθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα συνθήκων. Θέλει συζήτηση όλο αυτό. Πάντως στα τελευταία χρόνια που πήγες και τον είδες και στο Κατράκιο που την έχω δει τη συναυλία, αλλά και στο Χάραμα της ζωντανής ηχογραφής, παίζει με το Fender Super Reverb με τα 4 ηχεία. Έχει ηλεκτρικό ήχο, ίσως γι' αυτό να λες συνθήκες παρακμής. Ναι, και ένα πολύ συγκεκριμένο ρεπερτόριο, τα ίδια τραγούδια πάντα, ένα είδος ποτπουρί ήταν κιόλας, που το ένα έφερνε το άλλο. Mm-hmm. Δεν ψάχνεται, ας πούμε, στο σύνολο του υλικού του πια. Αλλά μέσα σε αυτά τα χρόνια όμως, ηχογραφεί και το ξανά παλιά του τραγούδια και αυτά τα καινούργια που κάνει, και στο δίσκο το σκοπευτήριο και στο δίσκο το 12 νέες λαϊκές δημιουργίες, δηλητήριο στη Φλέβα κλπ. Όπως επίσης ακόμα και στη Λιτανία, το Σελαχτάρης Αργυλέμουνα σε πιο μέσα τον Τεκέμου, που είναι η άλλη άποψη των χασικλίδικων πια. Να πούμε και κλείνοντας ότι ο Τσιτσάνης τα τελευταία χρόνια 10 περίπου, τα τραγούδια δεν τα δίνει σε κανέναν άλλον τα καινούργια. Θα λέει ο ίδιος. Από τα τέλη δεκαετία του 60 ακόμα. Δηλαδή όταν κάνει με τη Λαμπράκη το απόψε στις Ακρογιαλιές, είναι από τα τελευταία πράγματα. Τραγουδάει ο ίδιος. Αυτό μήπως ήταν η ανάγκη για να έχει μεροκάματο? Γιατί και αυτό. Τότε, εκείνη την εποχή, οι νέοι τραγουδιστές της εποχής, όπως ο Μάνος ο Παπαδάκης μου είπε σε συνέντευξη, εμείς λέει, ήταν ο Αγγελόπουλος, εγώ, οι πόλοι πάνω, ας πούμε, είχαμε και τον Τσιτσάνη που ήταν πιο μεγάλος από εμάς, αλλά του δίναμε, τότε μοιραζόταν τα τραγούδια, τέσσερα ο ένας, τέσσερα ο άλλος, τέσσερα ο άλλος, του δίναμε δουλειά. Οπότε για να έχει δουλειά, δεν φτάνει να είναι συνθέτης. Ισχύει απολύτως αυτό. Ο Παπαϊωάννου εμφανίζεται κάποια στιγμή, μου έχουν περιγράψει και είναι αλήθεια,
και κάνει ένα 20 λεπτό ανάμεσα στις εμφανίσεις του Τόλι Βοσκόπουλου στη δεκαετία του 70. Ο στάρ τραγουδιστής που επιβάλλεται πια από το 70 και μετά δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Αν δεις και Πάλκα και Λεζάντες της δεκαετίας του 60, είναι Τσιτσάνης Παπαϊωάννου, Γκρέι, Χρυσάφη. Από κάτω. Ναι. Δίπλα, ξέρω. Μετά όμως το 70. Από το 70 και μετά ο τραγουδιστής πάει πολύ ψηλά. Και, και πάει και ψηλά και εδώ, ας πούμε. Και, ναι. Εκεί. Και αυτό βεβαίως έχει το δικό του ρόλο. Και ο συνθέτης είναι συνήθως συνεργαζόμενος ή κάπως ή καθόλου συνεργαζόμενος, όπως ο Τσιτσάνης, ο οποίος πήγε στο Χάραμα, έφτιαξε το στέκι του και έμεινε εκεί για πόσα χρόνια μαζί με την Μπέλου, ως το τέλος. Μάλιστα. Γιώργο Τσάμπρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έριξες αρκετό φως σε όλη αυτή τη έρευνα που κάναμε για τα τραγούδια των 78 στροφών. Να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ. Φίλες, φίλοι, κλείνουμε με το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που τραγούδισε ο πρόδρομος Τσαουσάκης με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, το... Χωρίσαμε ένα δειλινό. Ναι, πότε όμως. 1950 είναι. 50. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Μας ήταν γραφτό να γίνει δυο κομμάτια. Στην αγκαλιά μου ίσως γυρίσεις γρήγορα ξανά στην αγκαλιά μου.